Κυρίες και κύριοι, σήμερα πάρα πολύ ωραία συνταγή με τριβόλι από την αρχαιότητα που δουλεύει ακόμη και τώρα. Βοηθάει στις καρδιακές παθήσεις, βελτιώνει την πίεση, βοηθάει ουροποιητικό σύστημα, ειδικά το προστάτη, απομακρύνει πέτρα από τα νεφρά και ουροδόχο κύστη, βελτιώνει την σεξουαλική ανικανότητα, απομακρύνει χοληστερίνη και ζάχαρο και πολλά άλλα. Όλα αυτά, δεν σας τα λέω επειδή τα διάβασα κάπου στο ίντερνετ, όλα αυτά μου γράφουν στα σχόλια οι συνδρομητές μου εδώ και 2,5 χρόνια. Αυτό το βότανο μην το προσπερνάτε. Έχει κάποια πλεονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα το βρίσκουμε όλο το καλοκαίρι πολύ εύκολα, παντού και το Σεπτέμβριο. Δεύτερον, είναι δυνατό. Δυνατό βότανο, δουλεύει. Και το τρίτο, στο ίντερνετ κυκλοφορούσε ότι είναι τοξικό και τα λοιπά. Ούτε ένας στα χιλιάδες σχόλια που έχω διαβάσει δεν με έγραψε για καμία παρενέργεια. Πάμε να το μαζέψουμε για να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο λαδάκι τριβουλίου με σισαμέλιο. Μαζεύουμε όλα τα μέρη του φυτού και τους σπόρους αυτούς και τα λουλουδάκια. Μπορούμε να μαζέψουμε και τη ρίζα, αλλά επειδή δύσκολα μαζεύεται και καθαρίζεται, συνήθως δεν τη μαζεύουμε. Να, βλέπετε ένα φυτό που έχει και καρπούς και λουλουδάκια και ολοπράσινα φύλλα. Μαζέψαμε λοιπόν τριβούλι. Για να φτιάξουμε το λαδάκι με σισαμέλιο θα χρειαστούμε χυμό αυτού του βουτάνου και σισαμέλιο σε αναλογία 1:2. Το πιο δύσκολο να βγάλουμε χυμό τώρα από αυτό το βούτανο γιατί δεν έχει πολύ υγρασία. Εγώ θα προσπαθήσω και θα το κάνω με blender. Ας χυμίσουμε λοιπόν. Για κάποιο λόγο συνιστούν το χυμό να γίνει με φύλλα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί και στους καρπούς υπάρχουν ίδιες θεραπευτικές ουσίες. Απλώς σε μεγαλύτερη ποσότητα. Εμείς θα κάνουμε το κλασικό με φύλλα. Έτσι. Μια φορά που γέμισα το blender, για να δούμε πόσο χυμό θα βγάλω. Δεν πιστεύω να βγάλω πολύ. Θα χρειαστώ ένα τέτοιο χωνάκι με ύφασμα. Το πατάμε.
Βγήκε αρκετό. Μία μισή κουταλές περίπου σούπας. Περίπου 10-15 γραμμάρια. Το blender θα το ξαναφορτώσω, γιατί αυτό δεν με φτάνει. Να λοιπόν, φτιάξαμε ένα πράσινο χυμό από τριβόλι. Εδώ είναι περίπου 2-3-2,5 κουταλές της σούπας. Εδώ θα πρέπει να βάλουμε τώρα σε αυτό το υγρό 2 μέρη, δηλαδή περίπου 4 κουταλές σούπας. Εγώ θα βάλω περίπου σε σαμέλιο. Πολύ ωραία. Τώρα αυτό το μείγμα το βάζουμε σε πολύ χαμηλή φωτιά μέχρι να εξατμιστεί όλο το νερό. Βράζει λοιπόν το λαδάκι μας μέχρι να εξατμιστεί το νερό. Μη σας απασχολεί υψηλή θερμοκρασία. Ξέρω ότι παλιά το τριβόλι από ξεραμένο χρησιμοποιούσαν σαν καπνό για να καταπολεμήσουν κάποιες ασθένειες. Για παράδειγμα, αφροδίσια νοσήματα. Γιατί οι θεραπευτικές ουσίες όπως είναι η πρωτοδιασύνη δεν επηρεάζονται πολύ από την υψηλή θερμοκρασία. Τώρα περιμένουμε λίγο να εξατμιστεί. Βέβαια έκανα λίγο έτσι για να σας δείξω και γέμισα το blender 2 φορές. Αυτό το λαδάκι μόλις κρυώσει τώρα, θα το βάλω σε ένα γυάλινο μπουκαλάκι, σε ένα σκοτεινό μέρος και φυλάζεται μήνες, δεν παθαίνει τίποτα. Εγώ έφτιαξα με 2 γεμίσματα του blender περίπου 150 γραμμάρια λαδιού. Δεν είναι πολύ. Ίσως θα χρειαστείτε να γεμίσετε το blender με τριβόλι 4-5-6 φορές. Το φάρμακο αυτό χρησιμοποιούν και χρησιμοποιούσαν εσωτερικά 32 παρακαλώ γραμμάρια την ημέρα. Γιατί όχι 30, μην με ρωτάτε, δεν ξέρω. Γράφουν 32. Κυρίως ασθένεια είναι πέτρα στην οροδόχο κύστη, άλλες ασθένειες ουροποιητικού συστήματος, σεξουαλική ανικανότητα κτλ. Επίσης το χρησιμοποιούσαν εξωτερικά σαν αλυφή κάτω από την κοιλιά στις ευαίσθητες περιοχές. Διάβασα επίσης ότι στάζανε μια σταγόνα του λαδιού αυτού στην άκρη του πέους. Το διάβασα πολλές φορές αυτό, μάλλον δουλεύει. Ανεβάζει σεξουαλική ικανότητα των ανδρών. Καταλαβαίνετε πόσο σπουδαίο και ενδιαφέρον είναι η συνταγή αυτή. Πατήστε ένα χοντρό like αν σας άρεσε, σχολιάστε και μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή με όλες τις ειδοποιήσεις. Υπάρχει ένα κουδουνάκι στις εγγραφές που λέει όλες οι ειδοποιήσεις. Να προσέχετε την υγεία σας. Γεια σε όλους!